μιλάει για την διατροφή και ένα παραπάνω για τη μεσογειακή διατροφή, ακόμα πιο ειδικά θέλετε για την κριτική διατροφή. Είναι, ναι, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μου μάλλον. Εννοείται. Γιατί έχει να κάνει και με βιβλία, τα οποία μπορούμε να τα διαβάσουμε, και με τη διατροφή και όμορφες συνταγές, που όχι απλά μόνο αναφέρεται στην κριτική κουζίνα, κάνει και έναν υπέροχο συνδυασμό που δεν το έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι κουζίνες, αυτές οι κουλτούρες. Για να εμβαθύνεις στην κριτική κουζίνα και στην κουλτούρα αυτή, πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά το background. Ένας άνθρωπος λοιπόν για να γράψει γι' αυτό, γιατί με έναν τέτοιο άνθρωπο θα συνομιλήσουμε, για να γράψει για την κριτική κουζίνα και την κριτική διατροφή, πρέπει να έχει εμβαθύνει, να έχει γνώσεις, να έχει ψάξει όλο αυτό το ιστορικό πίσω από την κριτική κουζίνα. Και λογικά να τα έχει υλοποιήσει, να τα έχει κάνει πράξη σαν συνταγές και να τα έχει δοκιμάσει. Αυτό είναι το καλύτερο σημείο, νομίζω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι η συνομιλήτρια που έχουμε εδώ μαζί μας, για να πάμε έτσι στο πρώτο μέρος, δεν είναι μόνο μία απλή συγγραφέας. Έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά και επειδή είναι πολλά, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάποια από αυτά. Έχει κάνει σεμινάρια στο School Art del Mosaico στη Ραβένα της Ιταλίας, τέχνη του ψηφιδωτού, μουσιακή αναπαραγωγή, κάτι απίστευτα ιδιαίτερο στη μοντέρνα τέχνη. Το λέω γιατί είναι και κάτι που ασχολήθηκα και εγώ, γι' αυτό μου αρέσει πολύ. Έχει πάρει μία επιστοποίηση πολύ εξειδικευμένη στο Project Management του Καποδοστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόσφατα έχει πάρει μια άλλη εξειδίκευση σε νέες δεξιότητες, ακαδημαϊκές δεξιότητες, όσον αφορά το problem solving, δηλαδή την επίλυση προβλημάτων. Και ασχολείται και με το food blogging. Αυτό είναι άλλο κομμάτι πάλι, το οποίο θα μας πει αυτή. Το θέμα είναι πώς το προλαβαίνει όλα αυτά. Να περάσουμε στην καλεσμένη μας να μας λύσει τις απορίες. Μαζί μας λοιπόν είναι σήμερα η κυρία Πάτρα Ζεϊμπέκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί είναι ένα θέμα αγαπημένο και στις δύο, αλλά ιδιαίτερα στην Ευγενία. Νομίζω θα έχει να εμβαθύνει περισσότερο. Ναι. Και θέλω να μας πείτε πώς ξεκίνησε όλο αυτό σε εσάς. Εννοείται το food blogging, η συγγραφή. Ναι, και πώς μεταφέρατε το φαγητό μέσα από τη συγγραφή να ταξιδέψει και να φτάσει σε τόσες άλλες γλώσσες. Από μικρή είχα την τάση να μαγειρεύω, αλλά έκανα και ταξίδια συγχρόνως. Παντρεύτηκα και πολύ νωρίς, στα 18 μου. Α, τόσο νωρίς. Ναι, και ήταν και ανάγκη να μαγειρεύω στο σπίτι. Οπότε τα συνδύασα όλα αυτά. Μέσα από τα ταξίδια έμαθα άλλες κουλτούρες που μαγειρεύουν και συνδυασμός συνταγών κλπ. Μετά που ήρθε η ανάπτυξη του ίντερνετ, άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο, με αποτέλεσμα να φτιάξω το δικό μου food blog. Το 2008, τα Χριστούγεννα, έφτιαξα το gourmet foodlovers.blogspot.com. Έκτοτε ανέβαζα συνταγές εκεί, έφτιαχνα συνταγές, έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο είναι το... Τα κρατήσιμα? Όχι, όχι, τα τελευταία. Αυτό εδώ. Γεύση και δέσματα του Νότου. Ναι, σε ελληνικά και αγγλικά. Ωραίο. Και να ρωτήσω, εμείς εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά βιβλία που μας έχετε φέρει. Στο σύνολό τους, πόσα βιβλία έχετε εκδώσει? Γύρω στα 9-10. 9-10, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε. Μπορείτε να τα βρείτε μέσα από το site μου, γιατί είχε εξελιχθεί το food blogging. Δεν υπάρχει σαν blogspot πλέον. Υπάρχει σαν gourmetfoodlovers.com και μπορείτε να τα βρείτε μέσα εκεί στο σημείο Club Επαγγελματίες ή στο Amazon. Άμα βάλετε το όνομά μου στο search, στην έρευνα, άμα βάλετε Πάτρα Ζεϊμπέκη, μπορείτε να δείτε όλη τη λίστα με τα βιβλία μου. Και σε ποιες χώρες έχετε ταξιδέψει, σε ποιες κουζίνες έχετε δοκιμάσει? Ναι, έχω ταξιδέψει Νότια Αμερική, Περού, Βολιβία, Βραζιλία. Αχ, τι ωραία. Τέλειο ταξίδι. Όλα όσα δείχνουν εδώ πέρα στην εκπομπή μας, να ξέρετε. Απίστευτο ταξίδι. Τυχερή. Έχω ταξιδέψει Βόρεια Αμερική, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Βοστόνη, Ντένβερ. Ναι, έχω ταξιδέψει Ευρώπη, Αίγυπτο, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ποια κουζίνα είναι αυτή που σας έκανε έτσι εντύπωση περισσότερο ή την αγαπήσατε λίγο παραπάνω ή δεν ξέρω, να την ξεχωρίσατε? Σας μάγεψε κιόλας και πήρατε ίσως στοιχεία? Με μάγεψε περισσότερο η κουζίνα του Περού, γιατί ήταν, προερχόταν μέσα από τον Αμαζόνιο τα υλικά. Βαριά κουζίνα όμως δεν είναι? Είναι λίγο παράξενη κουζίνα, δεν την ξέρουν πάρα πολύ και έρχεται σε έρευνες που έχω δει, έρχεται πολύ χαμηλά
γιατί δεν βρίσκονται υλικά εύκολα. Προέρχονται μέσα από τον Αμαζόνιο. Mm. Ναι. Ρίζες πολλές, πολλά λαχανικά. Ναι, και περίεργα φυτά. Ναι, ναι, ναι. Τελειώρος το μάχη. Σε λίστες, όπως σας είπα, σε έρευνες που κάνουν, έρχεται συνήθως η Ταλανδέζικη έρχεται πρώτη, δεύτερη. Είναι και αγαπημένη. Ναι, ναι. Δεν την έχω στο μυαλό μου ότι είναι λίγο βαριά, είναι λίγο καυτερή. Πολλά είναι μπαχαρικά. Έτσι πικάντικη. Η Περουβιανή. Η Ταϊλανδέζικη. Ναι, έχει πολλά μπαχαρικά, ναι. Βαριά. Τα αγαπούν τα μπαχαρικά. Ναι, ναι. Ναι, αλλά εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι και εμείς απέχουμε πολύ από τη βαριά κουζίνα, γιατί πολλά φαγητά μας, όχι η κριτική κουζίνα, η ελληνική, έχει αρκετά μπαχαρικά. Έχει μπαχάρι, έχει πολύ σκόρδο, πολύ κρεμμύδι. Επηρεασμένη από την Κωνσταντινούπολη. Στην Βόρεια Ελλάδα δηλαδή όχι πολιτικά. Μόνο, τα Ιόνια νησιά έχουν ως βασικό κομμάτι στην κουζίνα τους το πολύ πιπέρι, την πάπρικα και το σκόρδο. Αυτά τα τρία είναι τα απαραίτητα στατικά. Και την καυτερή πιπεριά. Ναι, 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 τσίλι, πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και αυτή βέβαια επηρεασμένη από Ιταλούς. Ναι, από Ιταλούς. Ναι. Εγώ πάλι στο μυαλό μου είχα ότι επηρεαζόμαστε πιο πολύ από την πολιτική κουζίνα, τα παράλια από εκεί, αυτό τα μικρασιατικά. Αυτό που έχουν βγει όλοι οι ερευνητές και λογικά το ξέρετε κι εσείς, είναι ότι όλη η Ελλάδα έχει επηρεαστεί ανάλογα τα σημεία από τους κατακτητές. Κατακτητές, ναι. Εμείς από Τουρκία. Γι' αυτό και έχουμε τα καλτσούνια, τις πακαλαβάδες, τα γαλακτομπούρικα που κάνουμε κι εμείς εδώ. Το ξέρετε, ναι, ναι. Ξέρετε και εσείς λογικά ιστορικά στοιχεία και πώς τα δίδετε έτσι. Βλέπουμε και φωτογραφίες. Να περάσουμε τώρα λίγο στις συνταγές σας. Εσείς στα βιβλία σας, από ό,τι έχω καταλάβει και από τον τίτλο και από τις φωτογραφίες και από τις συνταγές που έχω προλάβει να διαβάσω, εμβαθύνεται λίγο στην κριτική κουζίνα. Η κριτική κουζίνα είναι παρόμοια με τη μεσογειακή κουζίνα. Οι συνταγές που γράφω έχουν περισσότερο στοιχεία, μάλλον υλικά, από την κριτική κουζίνα, δηλαδή το πάκι, τη μυζήθρα, όλα αυτά. Συνδυάζω όμως τις κουζίνες άλλων χωρών. Αυτό γίνεται για να μάθει ο κόσμος τα υλικά και να τα βάλει στην καθημερινή του διατροφή. Έτσι γίνεται ένα πάντρεμα συνταγών, το οποίο βοηθάει τα τοπικά υλικά να πάνε σε ξένες αγορές με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση των πωλήσεων. Ένα είδος marketing δηλαδή. Και είναι και κάτι που έχετε ασχοληθεί, ναι, ναι. Οπότε γνωρίζετε. Και παράλληλα νομίζω μπορεί να βοηθήσει και μακροπρόθεσμα στον τουρισμό, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να γνωρίσουν την κριτική κουζίνα και να ζουν κάπου μακριά, θα σκεφτούν, ωραία, να πάμε εκεί να επισκεφτούμε το νησί. Βέβαια. Να πούμε βέβαια και κάτι που εσείς το γνωρίζετε και το έχουμε συναντήσει κι εμείς, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η κριτική κουζίνα έχει αγαπηθεί περισσότερο από τους ξένους και έχει προωθηθεί περισσότερο από τους ξένους παρά από τους ντόπιους. Και δεν το λέω, υπάρχουν πολλοί ντόπιοι και του επαγγέλματος και όχι που προωθούν τα κριτικά προϊόντα και τις κριτικές συνταγές, αλλά αυτοί που ενθουσιάζονται περισσότερο από όλους, από όλη την Ελλάδα, ενώ από τους υπόλοιπους Έλληνες, είναι οι ξένοι. Ναι, ναι. Τώρα σίγουρα το έχετε συναντήσει, ναι, ναι, να έχετε περισσότερη αποδοχή από τους τουρίστες και να μπουν να αγοράσουν ένα βιβλίο παρά από ένα, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη ή από την Εύβοια ή από κάπου αλλού. Βέβαια. Θα σας πω ένα στατιστικό στοιχείο που έχω. Έχω πουλήσει ισπανικό μεταφρασμένο βιβλίο στην Ιαπωνία. Αυτό τα λέει όλα. Ναι, ναι, ναι. Ισπανικό, το Κριτήσιμο για παράδειγμα, το οποίο έχει κριτικές συνταγές, είναι μεταφρασμένο στα ισπανικά και το έχουν αγοράσει από την Ιαπωνία. Και μιας και πήγαμε έτσι προς Ασία μεριά, ναι, εδώ πέρα κρατάω ένα βιβλίο που λέγεται Crete in China. Ναι. Είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιο για τα καλύτερα βιβλία. Το καλύτερο βιβλίο του κόσμου. Μάλιστα. Είναι υποψήφιο το καλύτερο βιβλίο του κόσμου σε επίπεδο Όσκαρ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί και να έχω πάρει το βραβείο, αλλά μπορεί και να μην το έχω πάρει. Δεν το γνωρίζω. Αν το μάθετε όμως, και εμείς να το ξέρουμε, να σας κοινοποιήσουμε και εμείς αυτό το... Εννοείται. Είναι για το Twist and Fusion που φέρνει στην κινέζικη διατροφική κουλτούρα. Πώς καταφέρατε να συνδυάσετε την κριτική με την κινέζικη κουζίνα? Για παράδειγμα, σούσι με απάκι ή γουοντόν με ανθότυρο. Το κάνατε καταρχάς αυτό? Το έκανα, ναι. Αλήθεια? Ναι. Εγώ νομίζω θα μας λέτε ότι δεν το κάνατε ακριβώς έτσι. Όχι, δεν έκανα σούσι, δεν έκανα, ναι, σούσι, ναι, ναι, αλλά έκανα κάτι σαν νιόκι, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έκανα... δεν θυμάμαι ακριβώς. Πώς το λένε, μάκι, ναι, 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 τα πιο απλά.
Ναι, έκανα διάφορες συνταγές κινέζικες και έβαλα μέσα κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Και spring rolls με απάκι. Ναι, ναι. Πολύ ωραίες ιδέες. Εγώ έχω εδώ αυτό που λέει για τα γλυκά, δεν έπεσε τυχαία στα χέρια μου. Που έχετε μέσα, ξεκινάτε για παράδειγμα, είναι γλυκά, 5 γλυκά ένα νησί λέγεται το βιβλίο. Και έχετε γλυκό κέικ με βλίτα. Πώς γίνεται, δηλαδή αυτό μου έπεσε στο μάτι μου, γλυκό κέικ με βλίτα. Είναι, ναι, ναι. Είναι αυτό του εξώφυλλου. Creative. Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι δημιουργικά γλυκά από την Κρήτη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Το είδαμε και πριν στη φωτογραφία. Είναι ένα πράσινο γλυκό με κρέμα, το οποίο μέσα, αν δείτε τα υλικά, φαίνεται πάρα πολύ απλό να το κάνετε. Δεν είναι τίποτα εξεζητημένο όλα αυτά που έχει τα υλικά. Η εκτέλεση επίσης φαίνεται πολύ απλή. Έχει βλήτα και συνεχίζει να είναι γλυκό. Ναι. Δηλαδή τι βάζουμε για να γίνει γλυκό γλυκό. Όπως το κανονικό το κέικ για παράδειγμα, απλά προσθέτουμε και το βλέπουμε και κιόλας, ναι, ναι. Στην οθόνη. Απλά, ναι, αυτό είναι μια φωτογραφία, είναι... απλά προσθέτουμε βλήτα, βρασμένα βλήτα, τα οποία τα πολτοποιούμε. Και τα προσθέτουμε, τα προσθέτουμε και είναι κάτι κέικ, το οποίο, ναι, ουσιαστικά είναι απολύτως υγιεινό, γιατί τα βλήτα, βέβαια, κάνουν πολύ καλό. Βέβαια. Και συνιστώνται σε όλες τις διατροφές, σε όλες τις δίαιτες. Και το έχετε μεταφέρει εσείς σε ένα γλυκό. Ναι. Και το κάνετε έτσι προσιτό και σε παιδιά που μπορεί να μην θέλουν να φάνε γλυκά. Βέβαια. Και σε μεγαλύτερους που θέλουν να φάνε ένα γλυκό, αλλά να κρατήσουν και να κάνουμε πρωτότυπο. Και τη διατροφή μας. Έχει είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει γλυκιά τάρτα με αφότερο Κρήτης και μανταρίνια. Απίστευτο πραγματικά. Αυτό αν το δει η Γιάννη θα ενθουσιαστεί. Λουκουμάδες με μυζήθρα Κρήτης. Τι ωραία πράγματα. Μπορείτε λίγο να μας πείτε από πού παίρνετε τις ιδέες σας, τι αποτελεί έτσι έμπνευση για εσάς, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι τελείως πρωτοποριακό. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Ναι. Δημιουργικό. Πώς σκεφτήκατε να κάνετε αυτό το συνδυασμό, ιδέες που δεν τις έχετε ξαναδεί ούτε κι εσείς, βλήτα σε γλυκά ή spring rolls με απάκι. Κοιτάξτε να δείτε, οι ιδέες έρχονται μόνες τους, μπορεί και που κάθομαι να μου έρθει μια ιδέα. Αλλά ξέρω και τις κουζίνες των άλλων χωρών, τις οποίες, τις παραδοσιακές, τις οποίες τις συνδυάζω με τα τοπικά μας υλικά. Έχει τύχει ποτέ να συνδυάσετε και να φτιάξετε κάτι το οποίο να μην βγει νόστιμο? Δηλαδή να έχετε σκεφτεί μια συνταγή και στην πράξη να πείτε... Λογικά θα έχει πέσει, δεν μπορεί να έχει πέσει, ναι, να έχει πέσει τις παγίδες. Ναι. Σαν τον Αϊστάιν κι εγώ, ναι, έχω κάνει κι εγώ λάθη. Θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, αυτός ξένος ο Άγγλος που φημίζεται, δεν ξέρω αν το καταλάβει να το λέω. Τζέιμι Όλιβερ. Ο Τζέιμι Όλιβερ είχε, ναι, πει ότι παλαιότερα στην κουζίνα είχε πορωθεί τόσο πολύ να βρει τόσο πρωτότυπες συνταγές που να τις λέει στη τηλεόραση και να λένε όλοι wow, που έπεφτε σε κάτι παγίδες, μέσα εισαγωγικά, που όχι δεν τρογότανε, μύριζε κιόλας περίεργα, δεν μπορούσε καν, δηλαδή το πέταγε επί τόπου. Σίγουρα μπαίνει στην τέτοια. Κοίταξε, Τζέιμι Όλιβερ. Ναι, για να φτάσει εκεί που έφτασε προφανώς και το κοιμάστε τα πάντα. Τι είναι η κουζίνα για εσάς? Γιατί η κουζίνα είναι ένα μέρος δημιουργίας, χρειάζεται πολύ αγάπη και υπομονή. Όπως αναφέρουμε και τώρα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν τα καταφέρνεις με την πρώτη, που δεν παίρνεις τα εύσημα για αυτό που φτιάχνεις. Κοίταξε, συνήθως η αλμυρή κουζίνα, ό,τι και να φτιάξεις, κάπως θα σου βγει. Δηλαδή δεν είναι απόλυτο ότι δεν θα πετύχει. Κάπως θα σου βγει. Αλλά η γλυκιά κουζίνα, δηλαδή η ζαχαροπλαστική, είναι χημεία. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις κάτι και δεν θα σου βγει. Και γι' αυτό ακόμα και του σεφ να λένε ότι στις συνταγές που σας δίνουν και στην πρόσφατη εκπομπή, ναι, ναι, στο MasterChef, στις συνταγές που σας δίνουν στα γλυκά πρέπει να είστε, ναι, ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό και δεν μου αρέσει εμένα, δεν χρωμάτε καθόλου, δεν μπορώ. Εγώ θέλω να σχεδιάσω και δεν γίνεται. Και εκεί βέβαια το χάνεις. Όταν δεν βάλεις με τη μεζούρα, χαλάει η συνταγή. Εγώ δεν. Αυτό όμως που σας έχει κερδίσει εσάς περισσότερο από την κουζίνα, γιατί μιλάμε τόση ώρα για την κουζίνα, αλλά ουσιαστικά εσείς γίνατε και συγγραφέας μέσα από την κουζίνα σας. Βέβαια. Τι έχετε πει ότι θα θέλατε πάρα πολύ να γράψετε, να το γράψετε, γιατί τη συνταγή την κατέχετε, ναι, τη μαγειρική την κατέχετε. Κάτι που θα θέλατε να μεταφέρετε στο χαρτί όμως μέσα από τις εμπειρίες σας έχει υπάρξει, έχει περάσει από το μυαλό σας? Ό,τι έχω... Πέρα από τη μαγειρική, ναι, δηλαδή. Δεν μου έχει έρθει κάτι αυτή τη στιγμή, δηλαδή ό,τι θέλω, ό,τι είχα σκεφτεί το έχω κάνει. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι.
Οπότε προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί κάτι διαφορετικό να κάνω. Μιλήσατε για το management πριν και επειδή έχετε ασχοληθεί και πήγατε και στο κομμάτι του problem solving, που είναι κάτι που επιζητούν στις περισσότερες εταιρείες πλέον στις μέρες μας, δεν έχετε σκεφτεί να ασχοληθείτε με αυτό? Έχω σκεφτεί, επειδή είναι και καινούριο τώρα, πρόσφατα πήρα το certification, δεν έχω σκεφτεί τι ακριβώς θα κάνω ακριβώς. Είναι θετικό όμως που σκέφτεστε ακόμα. Είπατε ότι έχετε σκεφτεί, το έχετε κάνει και αυτό όντως είναι πάρα πολύ όμορφο και δεν έχετε κάποιο έτσι... Αποθυμένο. ιδιαίτερο αποθυμένο. Όμως δεν έχετε κάποιο όνειρο, κάποιο στόχο τώρα. Κάποια επιδίωξη άμεση. Να πάρει το καλύτερο βραβείο για τα βιβλία. Προς το παρόν περιμένω το βραβείο, αν το πάρω. Σας το ευχόμαστε. Ναι, εννοείται σας το ευχόμαστε, αλλά δεν θέλετε να ετοιμάσετε, ας πούμε, κάποιο άλλο βιβλίο, να συνδυάσετε μια κριτική κουζίνα με μια αφρικάνικη. Έχετε πάει στην Αφρική? Αφρική δεν έχω πάει, αλλά έχω βιβλία και συνταγές και αφρικάνικης κουζίνας. Αφρική έχω πάει μόνο Αίγυπτο. Μόνο Αίγυπτο. Εγώ έλεγα έτσι πιο κάτω. Πιο κάτω όχι. Τώρα αυτό που κάνω είναι μεταφράζω το ανθολόγιο του Χαλβά στα αγγλικά. Α, ναι. Το έχουμε και αυτό εδώ. Έχει πόσους διαφορετικούς χαλβάδες? 153 διαφορετικές συνταγές από όλο τον κόσμο. Είναι και τεράστιο. Είναι και πολύ μεγάλο. Φαίνεται ότι έχει πολλές συνταγές. Δηλαδή έχετε κάνει 153 διαφορετικές συνταγές χαλβά. Ναι, διαφορετικές συνταγές χαλβά. Χαρά στην υπομονή σας. Τα έχετε φτιάξει λοιπόν όλα αυτά που λέτε εδώ. Σε όλα τα βιβλία σας. Ναι, ναι. Συστήλια, έπρεπε να... Μήπως θέλετε καμία καινούργια φίλη. Κάνετε παρέα. Νομίζω θα το απολαύσετε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα, μέρα που να μην αναφέρει τη λέξη γλυκό η Ευγενία. Σοβαρά. Συγγνώμη. Σας έχει λατρέψει. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δεν είναι ευτυχία. Είναι. Δεν είναι ένα έδεσμα το οποίο σου προκαλεί υπέροχα συναισθήματα με το που μπαίνει στον οργανισμό. Είναι χαροπλαστική. Είναι. Ας τις θερμίδες. Θερμίδες, είναι και αυτές υπέροχες. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ανταπόκριση μεγάλη από τους ξένους και αυτό είναι πολύ θετικό και δεν θα ξεχάσω πέρυσι που είχε γίνει μια βράβευση από Κινέζους σεφ. Είχαν έρθει εδώ και είχαν βραβεύσει διάφορες επιλεγμένες, είχαν μπει σε διαγωνισμό βέβαια, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε. Όχι, δεν τον γνωρίζω. Σε πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι είχαν πάρει μέρος. Ναι, κάτι διάβασα. Ναι, και είχαν βραβεύσει, η σεφ ήταν εκπομπή. Και είχαν βρει διάφορα χωριουδάκια της Κρήτης, είχαν ρωτήσει, είχαν στείλει mail σε πολιτιστικούς συλλόγους και βράβευσαν συγκεκριμένες μαγείρισες από τη γιαγιά, ας πούμε, των 85 χρόνων, η οποία ξαφνικά βρέθηκε να φτιάχνει γλυκό χωρίς να γνωρίζει για το σκοπό που το φτιάχνει. Και έγιναν βραβεύσεις γιατί αγαπούν και λατρεύουν την κριτική κουζίνα, που δεν είναι μεσογειακή. Η μεσογειακή είναι μια πολύ μεγαλύτερη κουζίνα, πιο γενική γκάμα. Εμείς έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο πλούτο στην κριτική κουζίνα. Είναι πολύ θετικό που το περνάτε προς τα έξω αυτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και να συνεχίσετε να το περνάτε. Εμείς περιμένουμε, βεβαίως. Να κάνετε και άλλα ταξίδια. Να κάνετε και άλλα ταξίδια, να γνωρίσετε και άλλες κουζίνες. Να φτιάξετε και άλλα βιβλία και με γλυκά, όχι μόνο στους χαλβάδες. Την ώρα που διάβαζα για τα βλήτα, σκέφτηκα αν θα μπορούσε ποτέ να γίνει γλυκό με χοχλίους, φαντάζεσαι. Παναγία μου. Γλυκό με χοχλίους. Δεν είμαι υπέρ. Γιατί, πώς κάνω, ας πούμε, εγώ έχω δει στη Σουηδία, πες το, μενού. Μύδια σαν γλυκό, δηλαδή τα είχαν με μους. Ναι, τώρα... Στη Σουηδία όμως. Ναι, στη Σουηδία. Όχι, στην Κρήτη. Ας μην γίνει η Σουηδία. Τους χοχλούς δεν τους τρώνε πουθενά αλλού στον κόσμο, εμείς τους τρώμε. Στη Γαλλία τους τρώνε. Ναι, δεν είναι χοχλή ακριβώς. Είναι άλλο είδος σαλίγκαρη. Μεγαλύτερη σαλίγκαρη. Τι να πω, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι λίγο ιδιαστικό. Γελάκι, Εμμανουέλα, εδώ πέρα. Πάντως, εμάς, να ξέρετε, μας μεταφέρατε αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ μαγικό κομμάτι που το λατρεύει εδώ η Ευγενία. Μην μου την κάνεις να γελάει, άστα να σοβαρευτεί. Λοιπόν, και ευχόμαστε να συνεχίσετε να γράφετε τέτοια όμορφα πράγματα. Και γλυκά, και αλμυρά. Και, και να κερδίσετε και το βραβείο. Ευχαριστώ και πολύ. Και να μας ενημερώσετε από καρδιά. Θα σας ενημερώσω σίγουρα. Να μας στείλετε και υλικό. Να το δουν και οι τηλεθεατές μας. Σίγουρα. Κυρία Πάτρα Ζαϊμπέκη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Την τιμή. Ευχαριστώ πολύ.